Στη δημοσιότητα έδωσαν τα Wikileaks ένα έγγραφο του Υπουργείου Πληροφοριών του Ισραήλ, το οποίο περιγράφει ένα σχέδιο εκδίωξη του Παλαιστινιακού πληθυσμού τη Γάζα στο Βόρειο Σίνα, στην Αίγυπτο και άλλε ευρωπαϊκέ χώρε, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Πρόκειται πρακτικά για ένα λεπτομέρα σχέδιο εθνοκάθαρση, το οποίο μάλιστα περιλαμβάνει συγκεκριμένα βήματα. Πρώτον, έντολη στου Παλαισθήνιους αμάχους να εγκαταλείψουν τη Βόρεια Γάζα πριν από τις χερσαίες επιχειρήσεις. Δεύτερον, διαδοχικές χερσαίες επιχειρήσεις από βορρά προ νότο τη Γάζα. Τρίτον, οι δρόμοι διαφύγης στη Ράφα να παραμείνουν καθαροί. Και τέταρτον, ίδρυση καταβλισμών με σκηνέ στο Βόρειο Σύνα και κατασκευή πόλεων για την επανεγκατάσταση Παλαιστινίων στην Αίγυπτο. Το έγγραφο έχει επαληθευτεί από αξιωματούχου του Υπουργείου Πληροφοριών του Ισραήλ, σύμφωνα με την εβραϊκή ιστοσελίδα, με κομίτ που το δημοσίευσε αρχικά. Η ιστοσελίδα πάντως σημείωσε ότι τα έγγραφα του Υπουργείου Πληροφοριών είναι συμβουλευτικά και δεν είναι δεσμευτικά για την εκτελεστική εξουσία. Το συγκεκριμένο έγγραφο εξηγεί την απόφαση τη Αιγύπτου να σφραγίσει τα σύνορα με τη Γάζα. Προφανώ οι Αιγύπτιοι είχαν ενημερωθεί για το σχέδιο του Ισραήλ και προσπάθησαν να το αποτρέψουν. Όπω μεταδίδουν οι Times of Israel, ωστόσο σύμφωνα με τι ίδιε πληροφορίε, το έγγραφο υποβαθμίζεται από κυβερνητικού αξιωματούχου, με το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού να δηλώνει στη Χαρέτζ ότι αποτελεί αρχικέ σκέψει για το θέμα, το οποίο προ το παρόν δεν εξετάζεται από τι αρχέ που επικεντρώνονται στην πολεμική προσπάθεια και όχι στην επόμενη μέρα.